Πάμε όμως προς ώρα στους καλεσμένους μας που έχουμε προαναγγείλει. Ευάγγελος Μανολόπουλος, καλό μεσημέρι, καθηγητής φαρμακολογίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μανολόπουλε. Και ο κύριος Σπύρος Μαζάνης, παιδίατρος, μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Μαζάνη. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Το θέμα της ημέρας, ξέρετε, για εμάς τους γονείς, είναι οι εμβολιασμοί των παιδιών. Και από αυτό θα ήθελα να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Μαζάνη. Ανοίγει η πλατφόρμα για τα 12-15. Θα συστήσετε στους γονείς να κάνουν άφοβα το εμβόλιο στα παιδιά τους? Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο μετά από 3 μήνες που έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί στην Αμερική, στον Καναδά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, μέχρι την Ασία και στην Ελλάδα, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Αμερικανικού και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Εμείς οι παιδίατροι θα εμπιστευτούμε και την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που είναι το ανώτατο όργανο που έχουμε στην Ελλάδα, για αυτό το θέμα, και θα προτείνουμε στους γονείς, βάσει των επιστημονικών δεδομένων που υπάρχουν, να εμβολιάσουν τα παιδιά. Ο κάθε οικογενειακός παιδίατρος που έχει εμβολιάσει το παιδί από τη στιγμή που γεννιέται, από 2 μηνών και μετά, τουλάχιστον με 16 εμβόλια και παραπάνω, ξέρει το ιστορικό του κάθε παιδιού, ξέρει τις ανάγκες του, τα προβλήματά του, και θα συζητήσει προσωπικά με τους γονείς, οι οποίοι τον εμπιστεύονται, αν πρέπει να το κάνει και από πότε θα το κάνει. Από τα στοιχεία που παρακολουθείτε, κύριε Μαζάνη, και εσείς και οι συνάδελφοί σας, επειδή το είπατε, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά, που έχουν ξεκινήσει εμβολιασμοί, έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα σε αυτές τις τόσο νεαρές ηλικίες? Επειδή πρέπει να λέμε την αλήθεια, γιατί όταν οι γονείς ακούνε την αλήθεια, εμπιστεύονται τον γιατρό τους. Θα πρέπει να τους πούμε ότι σε πάνω από 8,5 εκατομμύρια εμβόλια που έχουν γίνει στην Αμερική, και από εκεί έχουμε τις περισσότερες μελέτες, έχουν υπάρξει περίπου 250 περιστατικά μυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας, δηλαδή, ας το πούμε, μία λίμωξη των μυών της καρδιάς, η οποία έχει αντιμετωπιστεί σε κατοίκον νοσηλεία ή και στο νοσοκομείο για 2-3 μέρες με κάποια θεραπεία αντιβιωτική ενδεχομένως περισσότερες φορές. 250 στα 8,5 εκατομμύρια. Στα 8,5 εκατομμύρια 250 περιστατικά. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν πάει καλά. Είναι μικρό το ποσοστό αφενός. Αφετέρου όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Μαζάνης, ότι αντιμετωπίζεται με μια ήπια αγωγή στο σπίτι. Αυτό, ναι. Δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν αφήνει κάποιο πρόβλημα στο παιδί. Δεν κινδυνεύει επίσης, το παιδί. Σωστό. Επίσης, και χωρίς να έχει κάνει ένα παιδί ένα εμβόλιο, μπορεί κατά τη διάρκεια της ζωής του να πάθει μυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα από ένα οποιοδήποτε άλλο ιό. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Σωστά. Είναι αντιμετωπίσιμα, προκύπτουν με την κατάλληλη αγωγή. Αυτό το πράγμα θα ρυθμιστεί. Μπορεί να προκύψει αντίστοιχο πρόβλημα και από άλλα εμβόλια που κάνουν, από αυτά τα 16 εμβόλια που κάνουν τα παιδάκια από όταν γεννιούνται μέχρι να φτάσουν στην εφηβεία? Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Όλα αυτά τα χρόνια, με τόσα πολλά εμβόλια που κάνουμε, πάντοτε υπάρχει ένα ενδεχόμενο να υπάρξουν παρενέργειες σε όλα τα παιδιά, ανάλογα με το εμβόλιο που κάνουμε, τη δεδομένη στιγμή που το κάνουμε, την ηλικία του και το ιστορικό του. Παρενέργειες υπάρχουν σε όλα τα φάρμακα. Έτσι. Και τα εμβόλια είναι φάρμακα. Έτσι ακριβώς είναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι να ξέρουμε όταν θα προκύψει κάτι πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και φαίνεται, υπάρχει η εμπειρία της διαχείρισης. Κύριε Μανολόπουλε, να πάρουμε ένα σχόλιο από εσάς και για τους εμβολιασμούς και για τα παιδιά που ανοίγουν από την Παρασκευή. Νομίζω ο κ. Μαζάνη θα είπε πολύ καλά και με την εμπειρία του παιδιάτρου, και νομίζω θα πρέπει όλοι οι παιδιατροί να ενημερωθούν και την Παιδιατρική Εταιρεία για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων, για να προχωρήσουν να πείσουν τους γονείς, γιατί πραγματικά ο παιδίατρος του παιδιού είναι ο ιδανικός άνθρωπος για να συζητήσει και να πείσει τους γονείς να παρουσιάσει το θέμα του εμβολίου και να τους πείσει να κάνουν το εμβόλιο για το καλό του παιδιού τους. Συμφωνώ. Ναι. Το μόνο που έχει αναφερθεί είναι οι μυοκαρδίτιδες, οι οποίες είναι ήπιες, συχνά αυτοϊόμενες ή με κάποια αντιβιωτική θεραπεία ή αντιφλεγμονώδη θεραπεία. Δεν είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και εμφανίζεται και σπάνια. Αντιθέτως, περικαρδίτες, μυοκαρδίτες και διάφορα τέτοια μπορούν να προκύψουν από τον κορονοϊό, μακροπρόθεσμα, προβλήματα στο καρδιακό σύστημα, φλεγμονώδη σύνδρομα σε παιδιά τώρα, λέω. Αν δεν έχουν εμβολιαστεί και εκδηλώσουν συμπτώματα από τον ιό. Όταν νοσήσουν. Έχουμε κρατήσει
τους δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους σε αναμονή, τον κύριο Μαζάνη, τον παιδίατρο, και τον κύριο Μανολόπουλο, τον καθηγητή φαρμακολογίας. Να ξεκινήσω ρωτώντας, διότι μου έρχεται, όση ώρα συζητούσαμε κύριε Μαζάνη, κύριε Μανολόπουλε, και το ερώτημα απευθύνεται κυρίως στον κύριο Μανολόπουλο, ένα ερώτημα όση ώρα ήμασταν στον αέρα. Τα παιδιά και τα 12 έως 15 ετών θα πρέπει να εμβολιαστούν με δύο δόσεις ή αρκεί μόνο η μία? Όχι, αυτό που ξέρουμε τώρα είναι κανονικά εμβολιάζεται με δύο δόσεις. Με δύο δόσεις. Έχουν δοκιμαστεί και γίνονται κάποιες μελέτες για να χορηγήσει μισή δόση σε παιδιά, αλλά από ό,τι ξέρω το εγκεκριμένο σχήμα είναι δύο δόσεις. Κανονικά, όπως γίνεται δηλαδή και στον ενήλικο πληθυσμό. Ανοίγει παράλληλα η βεντάλια των δοκιμών και σε χαμηλότερες ηλικίες. Δηλαδή, Pfizer και Moderna ξεκινούν μελέτες για το 5 έως 11. Διαβάζω ότι ακολουθούν τα παιδάκια, τα μικρά, από 2 έως 5 και μετά μια άλλη ακόμα ηλικιακή ομάδα από 6 έως 2. Κύριε Μαζάνη, και τα βρέφη ακόμα θα πρέπει να εμβολιαστούν? Ναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είπατε, θα σας πω ότι ήδη η Pfizer έχει ολοκληρώσει τις μελέτες της για τα παιδιά από 5 έως 11 και αυτή τη στιγμή αρχίζουν να επεξεργάζονται τα δεδομένα. Αναμένεται ότι γύρω στο φθινόπωρο, τέλος του χρόνου, θα έχουν καταλήξει και στο δοσολογικό σχήμα, γιατί μπορεί για μικρότερα παιδιά κάτω από 11 να δίνουμε μικρότερη δόση, γιατί η μικρότερη δόση θα είναι επαρκής για αυτές τις ηλικίες, όχι ότι αν δώσουμε μεγαλύτερη θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Και ήδη έχουν από τον Ιανουάριο δοκιμαστεί τα εμβόλια και σε παιδάκια από 8 μηνών και πάνω, με καλά αποτελέσματα, αλλά θα πάμε σταδιακά από ό,τι φαίνεται, όπως είπατε και εσείς, από 5 με 11, από 2 με 5 και μετά κάτω από τα 2 χρόνια. Κύριε Μανολόπουλε, το διάβαζα σήμερα το πρωί στην Καθημερινή ότι είναι ένα σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Δεν μιλάμε τώρα για τα παιδιά του σχολείου, μιλάμε για τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι στο πανεπιστήμιο, να υπάρχει αποκλειστική πρόσβαση στα αμφιθέατρα από τον Σεπτέμβριο, μόνο για εμβολιασμένους. Εσείς το ακούτε αυτό? Θα είναι μια πιο ασφαλή συνθήκη? Και ένα δεύτερο ζήτημα, να μας το πείτε και αυτό, ποιος είναι ο κίνδυνος από τα παιδιά που ενδεχομένως θα νοσήσουν και σε εφηβική ηλικία, ειδικά για τους ανεμβολίαστους γονείς και παππούδες? Ναι, να ξεκινήσω το πρώτο που είναι εύκολο. Τα παιδιά που θα νοσήσουν ή θα γίνουν θετικά θα μεταφέρουν τον ιό στα σπίτια. Άρα όποιος γονέας ή παππούς ή μεγαλύτερος ηλικία είναι ανεμβολίαστος κινδυνεύει να βρεθεί στο νοσοκομείο να μολυνθεί. Είναι η συμβολή των παιδιών στην προστασία της υγείας των μεγαλύτερων. Άρα είναι και αυτό ένας από τους λόγους, πέρα από την ατομική τους προστασία, η προστασία των μεγαλύτερων στην οικογένειά τους. Διότι τα παιδιά μεταδίδουν κανονικά, έτσι? Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε. Βέβαια. Όπως μολύνονται κανονικά, μεταδίδουν κανονικά. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα των μαθημάτων στα πανεπιστήμια, και σε πανεπιστημιακό και ιδιαίτερα σε σχολή, σε τμήμα ιατρικής, νομίζω ότι θα πρέπει να επιβληθεί αυτό. Τα μαθήματα πρέπει να γίνουν με φυσική παρουσία. Δοκιμάσαμε το ηλεκτρονικό μάθημα, έχει κάποια θετικά, μένουν κάποια θετικά σε όλους μας από αυτή την εμπειρία, αλλά απέχει πολύ από την κανονική εκπαιδευτική εμπειρία και νομίζω πρέπει με κάθε τρόπο τα μαθήματα να επανέλθουν στις φυσιολογικές τους διαδικασίες. Ο μόνος τρόπος ασφαλής, επειδή έχουμε δοκιμάσει διάφορα και έχουμε συζητήσει στα πανεπιστήμια, είναι με εμβολιασμένους φοιτητές και καθηγητές βέβαια. Άρα το βλέπω αυτό ως απαραίτητο για να επανέλθουμε σε φυσιολογικές ακαδημαϊκές διαδικασίες. Εμβολιασμένοι στα αμφιθέατρα. Τώρα, αν θα βρεθούν τρόποι για τους μη εμβολιασμένους να παρακολουθούν, το βλέπω κάπως δύσκολο. Ναι, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, αν θα είναι σύγχρονη θα η παρακολούθηση. Εδώ να επιστρατευτεί κάποιο μέσο αντίστοιχο με αυτό που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός για τους εκπαιδευτικούς, με self-test και μοριακό τεστ. Κοιτάξτε, αν αρχίσουμε τα self-test στα πανεπιστήμια και αυτά, νομίζω δεν είναι καλή ιδέα. Έτσι. Τώρα, το μοριακό τεστ μια φορά την εβδομάδα ή δεν ξέρω κάθε πότε, επίσης δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμόζεται, ποιος θα το ελέγχει. Ή λες ότι είναι εμβολιασμένοι οι φοιτητές και έρχονται στο αμφιθέατρο, ή λες ότι δεν είναι, ή ότι υπάρχουν παραθυράκια. Μισές λύσεις δεν φοράνε. Και νομίζω, ξέρετε, και αυτό που λέμε τους εκπαιδευτικούς, άκουσα τώρα για τους δασκάλους και τους καθηγητές με τεστ. Φανταστείτε, μπαίνει ο δάσκαλος στην τάξη και είναι ανεμβολίαστος. Τι μήνυμα περνάει στα παιδιά? Οι γονείς από τη μια μεριά και οι παιδίατροι να προσπαθούν και να πείθουν το παιδί και να συζητάνε, και απλώς μπαίνει ο δάσκαλος που είναι ανεμβολίαστος και καταλαβαίνετε. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ένας δάσκαλος
Καταλαβαίνετε βέβαια και εσείς, δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αλλά ένας δάσκαλος σε μια τάξη με 20-25 παιδάκια, που τα παιδάκια μπορεί να είναι σε μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστα, είναι και λίγο αντιφατικό να επιβάλλεις εκεί υποχρεωτικό εμβολιασμό σε έναν άνθρωπο. Δεν συμφωνώ. Ο δάσκαλος είναι εκεί για να δίνει το παράδειγμα στα παιδιά. Είναι και... Άρα, αντιθέτως, τα παιδιά μπορεί να εμβολιαστούν ή όχι. Είναι θέμα συζήτησης. Ο δάσκαλος είναι για να δίνει το παράδειγμα. Γενικά, αν ο δάσκαλος που μπαίνει στην τάξη είναι ανεμβολίαστος, δίνει αρνητικό παράδειγμα. Κύριε Μαζάνη, λένε πολλοί γονείς. Πέρα ότι κινδυνεύει και ο ίδιος, βέβαια, η ζωή, κινδυνεύει και η υγεία του ιδίου. Λένε πολλοί γονείς ότι εντάξει, γιατί να το εμβολιάσω το παιδί, ήπια θα το περάσει. Εγώ είμαι εμβολιασμένος. Τα περισσότερα παιδιά το περνάνε ήπια και εγώ είμαι θωρακισμένος, ο παππούς με τη γιαγιά είναι θωρακισμένη, άρα γιατί να το βάλω σε αυτή την ταλαιπωρία, να το πω έτσι, το παιδί. Τι απαντάτε? Δεν είναι αληθές αυτό που λέτε. Έχουμε στατιστικά στοιχεία από αρκετές χώρες και βλέπουμε ότι τα παιδιά νοσούν. Κάποια από αυτά τα παιδιά νοσηλεύονται. Κάποια παιδιά μπαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και λίγα παιδιά πεθαίνουν. Όταν όμως είναι το δικό μου παιδί, είναι 100% η θνητότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε στους γονείς. Κύριε Όταν Μαζάνη, υπάρχει λοιπόν το εμβόλιο που κάνει πρόληψη, που μιλάμε για πρόληψη και όχι θεραπεία, και ο Ιπποκράτης πάντοτε έλεγε να προλαμβάνουμε τις ασθένειες και όχι να προσπαθούμε να τις θεραπεύσουμε, νομίζω ότι δεν υπάρχει χώρος να συζητάμε για κάτι άλλο. Κύριε Μαζάνη, ίσως, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω... Μια γραμμή, κύριε Μανολόπουλο, γιατί ο χρόνος μας είναι συντετριμένος. Ναι, ότι δεν έχουν τίποτα αυτά τα εμβόλια χειρότερο από όλα τα εμβόλια που ο κύριος Μαζάνης κάνει εδώ και χρόνια σε... Το ξεκαθαρίσατε από πολύ νωρίς ακόμα πιο μελετημένα, ακόμα πιο καλά, άρα... Και κανένα εμβόλιο δεν είναι χειρότερο από τον ίδιο τον κορονοϊό. Κύριε Μανολόπουλο, κύριε Μαζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά. Να είστε καλά.